Αγκαλιαζόμαστε, τι κάνουμε. Έτσι, από μακριά. Είναι τι τα κάνετε, πώς είστε, είστε καλά. Καλά είμαστε, πώς είσαι, Θεμάτα. Είμαι πάρα πολύ καλά, τι θα μου κάνεις εξομολόγηση. Καλά, δεν έχω εξομολογητή. Εγώ ήλπιζα ότι επειδή είναι πρωί θα γλιτώσω τις ερωτήσεις αυτές. Ναι, έτσι, μπράβο. Ενώ εσύ το βράδυ θα τα πεις όλα. Ξέρετε τι πονηρούλης είναι αυτός. Εγώ. Τι καλούλης, τι γλυκούλης, τι δει, αλλά από πίσω και ντάει, δεν φαντάζεσαι. Εγώ σας δίνω το κρασάκι σας και μετά και λαϊδάτε. Έτσι κάνεις, σε ποτίζει κρασί, χαλαρώνεις. Αυτό είναι το κόλπο. Είναι λίγο σκοτεινά όλα. Και λες, έλα καλέ, μεταξύ μας είμαστε, πίνουμε το κρασί και τα λέμε. Ενώ εδώ πίνουμε καφεδάκι το βράδυ στο After Dark, πίνουμε κρασάκι. Εγώ τα κάνω και με φώτο ανοιχτά. Για έλα κάτσε, για έλα κάτσε. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μαγκαλιά. Πολύ καλά κύριε Κοντά, πολύ καλά. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα, πραγματικά. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, είσαι καλά. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Σε βλέπω πολύ νομίζω, καλά. Νομίζω, ξέρεις, πρέπει να, όταν λέμε καλά, να λέμε πάνω απ' όλα ότι είμαστε καλά στην υγεία μας. Ναι. Γιατί τίποτα δεν είναι το ίδιο σε σχέση με παλιά. Είμαστε πίπι προ-πανδημίας και μη πίπι μετά πανδημίας. Ωραίο αυτό, πολύ πολύ ωραίο. Σκέφτομαι λοιπόν πολύ πολύ αισιόδοξα και θετικά και θέλω να πιστεύω θα έχουμε και καλές γιορτές. Θα έχουμε, γιατί να μην έχουμε. Αυτό θα έχουμε, θα έχουμε, προσέχουμε. Προσέχουμε, εννοείται, πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα, γι' αυτό λέω και εγώ, να είμαστε καλά. Έτσι, θα το πάμε βήμα-βήμα. Step by step. Έτσι θα βγάλω όλα στη φόρα. Α, και εγώ, βήμα-βήμα, καλώς μας ήρθε, σημαίνει. Εδώ έχω ανοίξει το όπλο μου όλα. Να ρωτήσω κάτι γρήγορα, τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει εσένα, εσύ σου καλεσμένος δίνεις να πιει λίγο κρασάκι. Τι είναι αυτό που σε κάνει να ανοίγεις και να χαλαρώνεις το. Το ίδιο και εγώ με το κρασάκι χαλαρώνω μαζί του, αν λες για την εκπομπή. Γενικότερα. Ένα ποτήρι λευκό κρασί στον κύριο Γιώργο. Η ζωή μου, τώρα το πρωί. Η ζωή μου είναι μουσική, κυριολεκτικά. Ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις ξυπνήσω το πρωί θα είναι να βάλω μουσική και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μετά θα πάω στο μπάνιο και οτιδήποτε. Αυτό δηλαδή... που μικρό το είχε. Ναι, είχα τρέλα. Έμενα με ένα walkman, ξέρεις εδώ και τα λοιπά, με τα ακουστικάκια. Έτσι. Συνέχεια. Δηλαδή, ναι, στην κασετούλα και τα λοιπά. Ήμουνα πολύ, πολύ κολλημένο με τη μουσική και με χαλαρώνει παντού. Νομίζω αυτή η εκπομπή ότι σε έχει στιγματίσει με την πολύ καλή έννοια όμως του στιγματισμού, το After Dark, γιατί πέρα από τις μουσικές σου γνώσεις, πέρα από τις συνεντεύξεις, γιατί είσαι συνεντευξάκιας, να τα λέμε αυτά. Είμαι εσύ, και μου αρέσουν πολύ οι συνεντεύξεις. Άνοιξες και ένα παράθυρο να δούμε ανθρώπους κάτω από μια άλλη σκοπιά, να εξομολογηθούν πράγματα σε σένα, να ανοιχτούν, να πούνε πιο kinky, πιο... Αλλά πάντα με πολύ καλή πρόθεση. Έτσι. Εννοείται. Ποτέ νομίζω δεν έχει φέρει. Ποτέ και γίνεται όλο. Παρ' όλα αυτά υπήρξε καλεσμένος που να σου πει αυτό δεν θέλω να παίξει. Ναι, έχει υπάρξει καλεσμένος που μου έχει πει, επειδή είναι αυτό που λες, πολλές φορές λύνονται και με το παραπάνω. Mm. Όταν τελειώνει η εκπομπή, μπορεί να έχει μετά από μια-δυο μέρες να έχει πέσει ένα τηλέφωνο. Θέμη, αυτό αν μπορείς, βγάλει το, αφαίρεσαι το. Και φυσικά το κάνω πάντα μαζί με την ομάδα. Γιατί ξέρεις, είναι δικαίωμά του. Προς Θεού, όποιος και να το ζητήσει αυτό. Δεν θα ήταν ωραίο μετά να πούμε, α, το είπες, συγγνώμη, θα παίξει κανονικά. Όχι. Συνήθως ξέρεις κάτι, δεν έχει κάτι φοβερό, δεν έχει αφαιρεθεί κάτι φοβερό. Συνήθως είναι καμιά τάκα, να πω έτσι, καμιά κακή λέξη, να είναι λίγο πιο. Ναι, να του έχει ξεφύγει. Ναι, να έχει ξεφύγει. Δεν κάτι το φοβερό το οποίο έχει βγει από την εκπομπή. Ή μπορεί να είναι για κάποιον τρίτο άνθρωπο για τον οποίο δεν θέλουμε να έχουμε μετά μπερδέματα. Και αυτό δεν γίνεται συχνά, πυκνά. Ναι, εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι. Όταν είναι να πούνε κάτι, το λένε. Δεν έχει αφαιρεθεί ποτέ κάτι τόσο να πούνε, α, είπα αυτό. Γιατί το είπε, το ξέρω ότι το είπε. Δεν είναι ότι το είπε διαφορετικά. Τέλος πάντων, ναι, δεν είναι πολλές περιπτώσεις πάντως που έχει αφαιρεθεί κάτι από την εκπομπή. Κυρίως είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάτι το οποίο ίσως να μην ήταν και σωστό συντακτικά. Ναι. Δηλαδή τέτοια πράγματα μικρά, όχι κάτι το φοβερό. Σήμερα όμως έχει τον Πέτρο Λαγούτη, ναι. Ο οποίος μίλησε τα παίξω από τα δόντια. Έχουμε και ένα μικρό απόσπασμα. Θέλεις να το δούμε? Θα το δω μαζί σας για πρώτη φορά, έχω να σου πω. Αλήθεια? Ναι, απόψε βεβαίως. Λοιπόν στο After Dark καταπέλτης ο κύριος Λαγούτης, διότι λέει ότι ναι, ο χώρος του θεάματος και του θεάτρου ανοίχτηκε και βγήκαν όλα στη φόρα, αλλά τη τηλεόραση δεν την έπιασε. Για να δούμε. Φέτος ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν η χρονιά του Me Too. Έγιναν πάρα πολλές αποκαλύψεις, καταγγελίες. Στο δικό σας το χώρο ξεκίνησε από τον αθλητισμό, αλλά έφτασε πολύ δυνατά σε εσάς. Και μαθαίνουμε σχεδόν καθημερινά πάρα πολλά πράγματα μέσα από τα media, γιατί αυτό το θέμα συνεχίζεται. Πείτε μου εσείς τη γνώμη σας για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Πέτρο, εγώ εσένα σε έχω δει σε εκπομπές να μιλάς και να είσαι καταπέλτης στο παρελθόν. Παρελθόν πρόσφατο, βέβαια. Ναι, θα το ξαναπώ αυτό που μάλλον άκουσες και το λες αυτό. Ότι ο χώρος μας, εγώ το θεωρώ τύχη και ευλογία αυτό που έγινε στο χώρο μας. Είχε τη δύναμη, οι άνθρωποι έτσι, είχαν τη δύναμη να βγουν να μιλήσουν και τους πάνω να ρίξουν φως όλα αυτά τα σκοτεινά σημεία. Εμένα με στενοχώρησε το ότι δεν πήρατε τη σκητάλη, ας πούμε, εσείς π.χ. ή οι δημοσιογράφοι γενικότερα. Περίμενα ένα κύμα. Περίμενα, δηλαδή, στο χώρο τον δικό μας, στο χώρο της τηλεόρασης, δηλαδή, να ακουστούν αντίστοιχα πράγματα. Ναι. Περίμενα ένα κύμα. Αλλά φάνηκε ότι εκεί
να συνεχίσω να είμαι καταπέλτης. Ωραία. Φάνηκε ότι στο χώρο της τηλεόρασης γενικότερα η διαπλοκή είναι πιο καλαλεμένη και η φόβη μεγαλύτερη και οι άνθρωποι σιωπήσαν. Να σας κάνω. Καταπέλτης πράγματι. Αυτό το κομμάτι. Το πήγε το έκανε. Να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Αν τα θέατρα δεν ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας, θα υπήρχαν όλες αυτές τις καταγγελίες? Εγώ πιστεύω πως όχι. Πιστεύω ότι δεν θα συνέβαινε. Βρέθηκε ο χώρος και βγήκαν τα σκοτάδια στην επιφάνεια. Και αυτό για μένα ήταν αρκετά βοηθητικό. Πέτρο. Ναι, μπορεί να είναι έτσι. Βρέθηκε ο χώρος με τη γενικότερη έννοια χώρος. Δηλαδή, και η σιωπή, ρε παιδί μου, αυτή η ωραία σιωπή. Και είχε και το χρόνο κάθε άνθρωπος να σκεφτεί, να επεξεργαστεί πώς θέλει να χειριστεί πράγματα που του είχαν τύχει κτλ. Ναι, μπορεί να μην συνέβαιναν. Αν όλοι ήμασταν σε μια ροή που τρέχουμε μέσα στο άγχος κτλ., μπορεί να μην γινόντουσαν όλα αυτά. Μπορεί να μην είχαν έρθει σε επαφή οι άνθρωποι, γιατί έγιναν και τέτοια. Έτσι. Μιλήσανε οι κοπέλες μεταξύ τους, συνοηθήκανε πώς το βλέπουν, ποιες θα κινηθούν. Μπορεί να μην είχαν γίνει αυτό. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να συμβεί που λες να μιλήσουν μεταξύ τους. Απλά όταν π.χ. για παράδειγμα μια θεατρική παράσταση είναι σε εξέλιξη, μπορεί να μην παίρνεις εύκολα την απόφαση, που είναι λάθος αν με ρωτάς εμένα αυτό, αλλά μιλάμε αποθετικά τώρα, να μην κάνεις αυτή την καταγγελία, γιατί σκέφτεσαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτή την παράσταση και λες γιατί όλοι αυτοί τώρα ξαφνικά να μείνουν άνεργοι. Οπότε ξέρεις, τα έχω σκεφτεί και όλα αυτά και δεν ξέρω τώρα. Θέλει μια συλλογικότητα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλει πολύ θάρρος από έναν άνθρωπο να βγει και να πει του τι του συμβαίνει. Αν είμαστε όμως όλοι μαζί, νομίζω η υποστήριξη πάντα βοηθάει. Γιατί πιστεύεις ότι το δικό μας χώρο δεν τον άγγιξε? Το δικό μας λέγοντας τον τηλεοπτικό. Ίσως, να σου πω κάτι, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Καταρχάς, ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει, έτσι. Ναι. Ίσως να είναι αυτό το οποίο είπαμε, αυτό δηλαδή την ερώτηση που τους έθεσα, ότι θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το ότι τα θέατρα πέρσι, σχεδόν δύο σεζόν, παιδιά, ήταν κλειστά. Οπότε όλοι οι ηθοποιοί ήταν στο σπίτι, ξέρεις, και είχαν αυτό. Σκεπτόμενος ότι αν το κάνεις μπορεί να κλείσει το θέατρο και να χάσει πολλούς. Ναι, γιατί ακριβώς όλη η ομάδα θα έχανε τη δουλειά της. Όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν, όχι μόνο στη σκηνή πάνω, αλλά και πίσω από τη σκηνή, έτσι. Και να σε κατηγορήσουν ότι το κάνεις για προθετικούς λόγους. Ότι βγήκες μπροστά να μιλήσεις για να πάρεις μια δημοσιότητα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ανάποδα θα μπορούσε να συμβεί. Ναι. Ενώ οι άνθρωποι της τηλεόρασης είστε συνεχώς μπροστά στην τηλεόραση. Ναι. Που σημαίνει ότι μπορεί να κατηγορηθείτε και γι' αυτό. Α, ήθελε δημοσιότητα ο Θέμης Γιοργαντάς. Εσύ, μην μιλήσεις κατηγορηθείτε. Εγώ... Και εσύ στην τηλεόραση. Κατά μου παραγγελία, ήρθα και φεύγω. Εσύ με βγάζεις την ώρα σου απ' έξω. Όχι, εγώ είμαι και με τον απόδειο από εδώ. Να, τα, γι' αυτό είδες, ήξερα πώς θα το πω. Εσύ να με βγάλεις την ώρα σου απ' έξω. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όλοι οι άνθρωποι στην τηλεόραση έχουν βρεθεί σε αντίστοιχες καταστάσεις. Δεν μπορεί να μην έχετε βρεθεί εγώ, όχι εγκληματικές καταστάσεις. Κάτσε και εσύ πια είσαι, δηλαδή, όλοι αποκλείεται να είναι όλοι. Όχι, εγώ δεν έχω έχετε βρεθεί με αρχισυντάκτες, με ανθρώπους πίσω από τις κάμερες οι οποίοι βρεθήκαν να είναι πολύ σκληροί, πολύ αυστηροί. Άλλο να είσαι αυστηρός και να φωνάζει. Ρε παιδιά, ποιος δεν φωνάζει πάνω στη δουλειά? Δηλαδή, έχεις δεχτεί μπούλινγκ στη δουλειά? Από την ώρα που βγήκες, δηλαδή, έχεις δεχτεί μπούλινγκ? Δεν θέλω να πω τη λέξη μπούλινγκ. Έχω δεχτεί έναν αρχισυντάκτη, μια εξελίκτρια να φωνάζει. Αυτό να το πω τέλος πάντων έτσι. Αλλά το θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Θέλω να πω ότι δεν το θεωρώ ότι είναι μπούλινγκ αυτό. Σου έχει τύχει όμως την προσωπική σου ζωή κακοποιητική συμπεριφορά ή μπούλινγκ? Όχι, όχι, όχι. Θεωρώ ότι είμαι τυχερός πάνω στο κομμάτι αυτό. Και ό,τι συνεργασίες έχω κάνει και στην επαγγελματική, τώρα μιλάω βέβαια. Ό,τι συνεργασίες έχω κάνει ήταν συνεργασίες που τις είχα επιλέξει και που πέρασα πραγματικά καλά. Είχα την πολυτέλεια να επιλέγω αυτά τα οποία ήθελα να κάνω μέχρι και σήμερα. Οπότε πάντα το περιβάλλον αυτό, δηλαδή αν δεν μ' άρεσε, παιδιά, αν δεν περνούσα καλά, θα έφευγα. Δεν θα άντεχα να είμαι σε ένα περιβάλλον τοξικό για κανένα λόγο. Μπορώ να το κάνω, δηλαδή θα μπορούσα, αλλά ξέρω ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν. Ε. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ακούσει και τέτοιες πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά τέλος πάντων, bottom line σε αυτό για μένα είναι ότι πρέπει όλοι να μιλήσουν. Δηλαδή, όποιος έχει να πει την ιστορία του, πρέπει να την πει και ειδικά τώρα, με αφορμή όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι η ώρα, ίσως. Τα αυτιά είναι ανοιχτά, θεωρώ. Τα αυτιά έχουν ανοίξει και ακούνε. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να βγει και να πει αυτό το οποίο έχει περάσει, έχει υποστεί. Εμείς ετοιμάσαμε κάτι ωραίο για σένα, ένα αφιέρωμα. Όταν μιλάς έτσι, που νομίζω ότι είμαι στο Μάμα Μία και σε ακούω και μιλάς με την Τόνα και δεν ξέρω και εγώ τι, παθαίνω να κάνει δίσκες με τον καλεσμένο. Έχουμε ετοιμάσει κάτι ωραίο για σένα και λέω ότι είναι ωραίο, ή το λέει λίγο περίεργα. Όχι, όχι, τα αφιερώματα είναι ωραία. Για πάμε να δούμε. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα όνομα το οποίο είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη μουσική και ό,τι περιστρέφεται γύρω της. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητα το όνομα του Θέμη Γιοργαντά.
μιας και είναι ο μακροβιότερος παρουσιαστής στο μουσικό κανάλι MAD. Μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία που μετρά 25 χρόνια τώρα, δηλαδή από την πρώτη μέρα που άρχισε να εκπέμπει το κανάλι το 1996, ενώ η εκπομπή που παρουσιάζει, το αγαπημένο μας OK, είναι η δεύτερη μακροβιότερη εκπομπή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Θέμης μοιάζει να έχει ένα αιώνιο φλερτ με τη μουσική και τις συναυλίες. Κάτι που μπορεί να μην ξέρει ίσως πολλής κόσμος είναι ότι η πρώτη του δουλειά ήταν τα Σαββατοκύριακα ενός καλοκαιριού σε ένα φούρνο της γειτονιάς του που σηκωνόταν 5 το πρωί για να μπορέσει να μαζέψει χαρτζιλίκι για να αγοράσει το ειστήριο για εκείνον και την αδερφή του για ένα διήμερο φεστιβάλ που ήταν προγραμματισμένο να γίνει τότε στην Αθήνα, το Rock in Athens. Από τότε μέχρι και σήμερα βέβαια, πολλά έχουν αλλάξει και πολλά έχουν παραμείνει ίδια. Μιας και πλέον από τη μία οι συναυλίες που έχει βρεθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό χάνονται στο μέτρημα, οι συναυλίες και τα ταξίδια άλλωστε είναι το οξυγόνο του όπως συχνά παραδέχεται, και από την άλλη πλέον βρίσκεται επάνω στη σκηνή για την παρουσίαση των κορυφαίων μουσικών event της χώρας όπως τα MAD Video Music Awards από το 2004 αλλά και το Φεστιβάλ Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2 χρόνια μετά. Δεν επαναπαύεται όμως ποτέ, καθώς είναι εργασιομανής και ανήσυχο πνεύμα. Είναι ένας από τους αγαπημένους μας ραδιοφωνικούς παραγωγούς πολλά χρόνια τώρα. DJ, ενώ έχει χαρίσει και τη φωνή του στο αγαπημένο κοάλα, τον Buster Moon, τον πρωταγωνιστή των ταινιών Sing. Το επόμενο σοου θα είναι... Ρούλο παρακαλώ! Και διαγωνισμός τραγουδιού! Παράλληλα με όλες αυτές τις ανασχολήσεις του γύρω από τη μουσική, εργάζεται σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και μας κρατά στην τροφιά με τις γνώσεις του, την υπέροχη διάθεσή του, το χαμόγελό του και κάποιες φορές με τα κρυφά ταλέντα του. Το τελευταίο τηλεοπτικό του παιδί είναι το After Dark, το οποίο απολαμβάνουμε από τη συχνότητα του Open με σήμα κατά τεθέν φυσικά το εξομολογητήριό του που με παιχνιδιάρικη διάθεση ρωτάει τα πιο απίθανα πράγματα. Θα μαζέψω όλους τους celebrities και θα σου κάνουμε ένα εξομολογητήριο μία μέρα. Εύκολα, εύκολα. Είμαι ανοιχτός, ό,τι θέλετε. Είμαι open, πώς ό,τι γίνεται, θέλετε. Πώς γίνεται όμως να μην ξέρουμε τίποτα για σένα? Πώς κρατάς την προσωπική τώρα σου ζωή κρυφή? Όποιος θέλει να σου πω κάτι τώρα, δεν είναι τόσο δύσκολο και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Γιατί άμα δεν πας σε μία πρεμιέρα, άμα δεν πας δηλαδή σε ένα μέρος το οποίο ξέρεις ότι θα έχει δημοσιογράφους, γιατί αυτή είναι κιόλας, ξέρεις, αυτό δεν είναι το concept, να ξέρεις. Ξεκινάει κάτι, γίνεται ένα κάλεσμα και τι έναν όλο τον κανάλι. Δεν βγαίνει έξω εσύ, βράδυ. Προφανώς, αλλά πα καλά, τι είμαι ερημίτης, αλλά δεν θα κάτσω να πάω, σου λέω, εκεί που ξέρω ότι θα γίνεται ένα χαμός. Αυτό δεν είναι κάτι το φοβερό. Δεν είναι δηλαδή δεν έχω μία προσωπική ζωή. Θα πάω στο θέατρο που μου αρέσουν πολύ οι παραστάσεις, θα πάω στην πρεμιέρα. Θα πω στην επόμενη που λέω λόγο σε παράσταση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ούτε στα μπουζούκια που λέμε τώρα. Που βέβαια, το κάνεις επί τούτου με ποια έννοια, ρε παιδί μου? Δεν θέλεις να απασχολεί να απασχολ, τον κόσμο με την προσωπική σου, δεν σου αρέσει? Πάντα, όχι, θέλω πάντα να είναι βάση της δουλειάς μου, ανέκαθεν. Και σέβομαι και τους ανθρώπους οι οποίοι αντίστοιχα θέλουν το ίδιο, έτσι, προς Θεού. Δεν γίνομαι ποτέ και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν θεωρώ ότι είμαι αδιάκριτος άνθρωπος. Όχι, εσείς, όχι, όχι. Και στις ερωτήσεις μου. Έχεις έναν τρόπο όμως με χιούμορ να τα βγάζεις όλα και λίγο να τσιμπητά έτσι λίγο να. Ξέρει τι γελάει σατανικά. Ναι, το κάνω, το κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως το λέει η Μπέτη. Γιατί με έχει πιάσει ακριβώς. Έχει τον τρόπο να το βγάλει έτσι τσιμπητά και τα λοιπά. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχει προσβάλει ποτέ κανέναν. Παρόλα αυτά, έχει τύχει ας πούμε, να συμβεί κάτι αναπάντεχο στην εκπομπή σου. Κάποιος να βάλει τα κλάματα, να συγκινηθεί, να αισθανθείς περίεργα εσύ. Κοίτα, θα μιλήσω πολύ πρόσφατα, πάλι για το Me Too θα πω, διότι έκανα κάποιες πολύ δυνατές κυριολεκτικά εκπομπές την σεζόν που μας πέρασε. Mm-hmm. Και με την Αγγελική τη Λάμπρη, mm-hmm, που πρέπει να πω για την Αγγελική ότι δεν την ήξερα και χάρηκα πολύ που τη γνώρισα και την είχα φέρει, παιδιά, ως παίκτρια του Survivor. Ναι, 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 τότε. Και έρχεται λοιπόν η κοπέλα, έρχεται στην εκπομπή και με το που κάνουμε το γύρισμα, μετά από μερικά 24 ώρα γίνεται η καταγγελία και μαθαίνουμε όλο αυτό που έγινε και μετά ξαναέρχεται στην εκπομπή, γιατί πλέον αυτή η εκπομπή δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως ήμασταν που μιλούσαμε για το Survivor κτλ. Έπαιξε όλο αυτό το κομμάτι, αλλά μετά είπαμε και άλλα πράγματα.
Συγκινήθηκε, έκλαψε. Ναι, ναι, ήταν, ξέρεις, πολύ, 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 έτσι, να το πω, φορτισμένο. Γενικώς, οι εκπομπές της σεζόν της περασμένης, να πω καλύτερα το 2021, ήταν πολύ έντονες, ξέρεις, με αυτό το κομμάτι. Ακόμα και αν κάποιος δεν ήταν άμεσα εμπλεκόμενος, όταν μιλούσαμε γι' αυτό, υπήρχε πολύ, πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση. Ο Χάρης ο Ρώμας, για παράδειγμα. Έχεις συγκινηθεί εσύ ποτέ με τέτοια περιστατικά που έχεις ακούσει, ας πούμε, έχω, ναι, πολλές φορές με έχει συνεπάρει κάποιος καλεσμένος και νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί και να βουρκώνουν τα μάτια μου και προσπαθώ να το φρενάρω. Εντάξει, έχουμε την πολυτέλεια, ευτυχώς. Δεν είναι live εκπομπή, είναι γραμμένη. Αλλά δεν είναι κακό να σε δούμε και να συγκινήσει. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Ναι, ναι. Δεν θες να το κάνεις για να μην σχολιαστεί, ίσως. Ναι, γιατί μπορεί να νομίζουν. Ναι, το κάνεις επί τούτου για να. Ναι, πρέπει να σας πω ότι και η Μπέτ είναι καλεσμένη την επόμενη εβδομάδα και εσύ με συγκίνησες πολύ κάποια στιγμή στο σαλόνι πριν πάμε στο ξεμολογητήριο. Α, ναι, ναι. Κατάλαβα για ποια στιγμή. Αλήθεια, στο λογική στιγμή ένιωσα κάποια στιγμή. Το ένιωσα ότι. Και ένιωσα τα μάτια μου να βουρκώνουν και είπα τύπου, ξέρεις, δεν σταματήσαμε το γύρισμα, αλλά λέω παιδιά, πάμε σε καλή. Όχι, και προς τιμή του μου είπε, είσαι εντάξει, θέλεις να το σταματήσουμε, να ξέρεις. Αντί να βγάλει λίγο ζουμάκι εκεί και αυτό τώρα. Το σταματάς. Να σε ρωτήσω, με το κίνημα MeToo είδαμε να απομυθοποιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Εσένα σου έχει τύχει να θέλεις πάρα πολύ να πάρεις μια συνέντευξη από κάποιον. Τον αγαπάς πολύ, τον λατρεύεις, ρε παιδί, πώς να σου πω. Παίρνεις τη συνέντευξη και μετά λες, όχ, αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο από αυτό που φανταζόμουν. Να απομυθοποιηθεί για σένα μέσα από μια προσωπική συνέντευξη. Κοίταξε, είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε μάθει για αυτούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν είναι και πάρα πολύ για να κάτσω να σου πω αυτό. Θέλω πέρα από αυτό. Λέω γενικότερα. Ένα ξένο στάρ, μεγάλο στάρ, ξέρω εγώ, που λέει, πω, εδώ ξέρω εγώ τον τάδε, δεν ξέρω εγώ, και τον συναντάς και λες, όχ, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Δεν αυτό έχει. Είναι πολύ ως απομυθοποίηση μπορεί. Ναι, δηλαδή, δεν είναι απομυθοποίηση, επειδή ανέφερε το MeToo, γι' αυτό τώρα μπερδεύτηκα. Το λέω γιατί εμείς το πάθαμε αυτό και απομυθοποίησαμε κάποιους μεγάλους καλλιτέχνες. Απλά είναι διαφορετικό. Κοίτα. Ναι, όχι για κάποια έγκλημα που έχουν κάνει άνθρωποι. Είχα πάει και είχα κάνει στο Λονδίνο τότε που γινόταν χαμός με τις Spice Girls, το πιο εμπορικό γυναικείο συγκρότημα όλων των εποχών. Είχα κάνει ξεχωριστά, όταν αυτές κάνανε μετά σόλο καριέρα, είχα κάνει και με την Τζέρι Χάλιουελ και με τη Μέλανι Σι. Η Τζέρι Χάλιουελ, ας πούμε, μόνο που δεν με πήγε σπίτι της για καφέ. Δηλαδή ήταν φοβερή, είχε έρθει και στην Ελλάδα πολλές φορές και άρχισε να μου λέει διάφορα. Φοβερή, δηλαδή τύπου ένιωσα ότι ήμουν με μία φίλη. Ενώ η Μέλανι Σι ήταν τύπου. Ναι, ένα πράγμα, ένα στίχος που απαντούσε professional total, δηλαδή απαντούσε και έλεγε ότι. Συγγνώμη, βρήκαμε Τζέρι Χάλιουελ. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Για να δεις τι γρήγοροι που είμαστε, τι τσιμπητοί είμαστε. Δεν υπάρχεται, δεν υπάρχεται. Η Μέλανι Σι λοιπόν ήταν ένα στίχος. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, βεβαίως, καθίστε κτλ. Ερωτήστε τα φιλιά μου. Δηλαδή θέλω να σου πω αυτό. Δεν ήταν απομυθοποίηση, απλά έβλεπε τι Spice Girls όλε μέσα στην τρελή χαρά. Ξαφνικά βλέπει μια γυναίκα να κάθεται αυτό. Ποιο μύθο συνάντηση που περίμενε πώ και πώ να πάρει. Μαρία Κάρεϊ. Η οποία. Τι, γκρεμίστηκε η δολό. Όχι, δεν απομυθοποιήθηκε. Καμία σχέση. Από τον περίμενα πώ. Α, θέλει να πει πώ και μου χάλασε. Όχι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Μαρία Κάρεϊ, απλά ξετρελάθηκα, παιδιά. Κάναμε τη συνέντευξη σε ένα ανάκλυντρο. Ήταν σαν την Κλεοπάτρα σε όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη ξαπλωμένη. Φοργόνα, στον άκρη. Έτσι ακριβώς. Εσένα σε είχαν αντίστοιχα σε ένα άλλο να σε. Απέναντί τη κανονικά. Και τέλος πάντων είχε βγάλει καινούργιο άλμπουμ, είχε πολύ πλάκα αυτό που σας πω. Και δεν είχε βγει όμως ακόμα το άλμπουμ και μας το βάλανε να το ακούσουμε και καλά, private και με πολύ προσοχή. Γιατί ακόμα ήταν τύπου, ξέρεις, secret. Και ακούμε τα τραγούδια, δεν είχαμε πολλά στοιχεία. Και μπαίνω να τη κάνω τη συνέντευξη. Και γυρνάω και τη κάνω πολύ ωραία τα τραγούδια, μου άρεσε αυτό, αυτό κτλ. Λέω ποιο τα έχει γράψει και πετάγεται και μου κάνει Darling. I wrote everything. Και μετά της λέω με τρόπο να βγάλουμε μια φωτογραφία. Και μου λέει, έλα εδώ. Και με παίρνει και με κολλάει πάνω της πάλι στο ανάκλυντρο. Έτσι όπως ήταν με φέρνει, ξέρεις, πάνω και τα λοιπά. Να το. Να το. Το έχουμε κι αυτό. Πώς το βρίσκεται αυτό το πράγμα. Τι. Έχουμε φοβερή τεχνική. Καλά είμαστε, Γρήγορη. Γρήγορη. Για τον Αυσταλό δημοσιογράφο το άκουσες που πήγε στην Αντέλ και δεν είχε ακούσει το CD της. Το πήρες πρέφα ότι έγινε και αυτό. Και η Αντέλ πώς αντέδρασε. Τίποτα, ενοχλήθηκε. Ενοχλήθηκε, ναι, αλλά η εταιρεία το κόψε. Το απέσυρα. Έκοψε την συνέντευξη η εταιρεία. Δεν είναι σωστό να πηγαίνεις σε έναν καλλιτέχνη, είτε είναι τραγουδιστής είτε είναι ηθοποιός και να μην ξέρεις πράγματα για αυτόν. Δεν μπορείς να πας λοιπόν στην Αντέλ να κάνεις μια συνέντευξη όταν έχει βγάλει άλμπουμ. Που εντάξει, η Αντέλ κιόλας έτσι δεν είναι. Το βρίσκεις παντού. Σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και να μην έχεις ακούσει κάποια βασικά πράγματα να της πεις κάτι. Μήπως το κάνει επίτηδες, δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως ήθελε. Είναι αλήθεια ότι έχεις πάει στη Μαντόνα. Έχεις γυρίσει γιου και ουρανό, να μπεις μέσα στο καμαρίνι, να τη δεις, να μιλήσεις μαζί της. Έχεις πάρει την Ναταλία Γερμανού μαζί σου. Όχι, και η Ναταλία έχει. Μπηγιόνσε, μπηγιόνσε, μπηγιόνσε. Και η Ναταλία έχει κοιμηθεί στον καναπέ. Άκου τι έχει γίνει, όχι λοιπόν, άκου τι έχει γίνει, αλλά είναι αντίστοιχα αστείο.
Πάμε. Καταρχάς, είναι φοβερό αυτό γιατί η Beyoncé στο DVD που είχε βγάλει τη περιοδία μια από τι προηγούμενε, τότε που είχε έρθει στην Ελλάδα. Είμαστε μέσα με την Ναταλία. Από γύρισμα στο Λονδίνο. Έχουμε πάει στο Λονδίνο, στο U2, να δούμε την Beyoncé. Και είμαστε μπροστά, πρώτη σειρά. Οπότε μα τραβάνε συνέχεια κάμερε. Και αν δείτε το DVD, είμαστε μέσα. Που δεν το ξέραμε ότι το τραβούσε αυτή για να το κυκλοφορήσει μετά σε τέτοιο. Και έχω κανονίσει και θα τη συναντήσουμε την Beyoncé μετά το τέλο συναυλία backstage. Και λέω στην Ναταλία, τάξε μου. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τελειώνει η συναυλία. Προφανώς ο καλλιτέχνης θέλει να κάποιο χρόνο, προφανώς μπορεί να κάνει και ένα μπάνιο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, δεν βγάζει 5 λεπτά μετά. Περιμένουμε εκεί καμιά ώρα. Η Ναταλία αρχίζει να εκνευρίζεται. Τι θα γίνει τώρα, τι ώρα θα πάει, δηλαδή πραγματικά. Πόση ώρα θα περιμένουμε. Πεινάω. Τι είναι αυτό τώρα, είμαστε και μακριά, θα είχαμε και μια ώρα δρόμο να γυρίσουμε. Λέω, για ηρέμησε λιγάκι. Μας λένε, ελάτε μέσα. Μπαίνουμε μέσα. Και έχει μια διαδικασία security παντού, όλη τη Beyoncé, τα πράγματά μας να μας ελέγξουν. Η Ναταλία είχε μια τσάντα, την τσάντα σας, κυρία μου, από εδώ κτλ. Τέλος πάντων, φτάνει η στιγμή. Εγώ ξαφνικά αρχίζω να χαμογελάω, σαν να έχω. Ναι, σαν να είμαι στον παράδεισο, ξέρετε τα λοιπά. Και ξαφνικά η Ναταλία μου κάνει ένα έτσι. Κακομοίρη μου, μην τη πιάσει την μπάρλα και αρχίζει μια ώρα να τη μιλά. Και δεν φύγουμε ποτέ από εδώ. Και γυρνάω και τη κοιτάζω. Έχει καταλάβει ότι δεν είμαστε μπουζούκια στην Αθήνα. Τη λέω, είσαι τρελή. Πρόσεχε καλά, μην τις κάνεις μια ώρα. Πες σε ένα γεια, μια φωτογραφία και φύγαμε. Καλά, θεά. Πες μου, την ξαναπήρες μαζί σου μετά από αυτό. Την αγαπώ, παιδιά. Αυτό με τον ύπνο, την έχω πάρει. Αυτό με τον ύπνο το έκανε στη Μαντόνα στο Wembley Stadium, μια θεόφοβη. Ήμασταν μπροστά σε σκηνή και για να το καταφέρουμε αυτό, υπήρχαν κάτι βία επιστήρια που σε βάζουν 5 ώρα το απόγευμα. Ναι, ναι. Αλλά σε βάζουν πριν μπει ο κόσμος. Οπότε ήμασταν στα κάγκελα, ρε παιδάκι μου. Κατάφερα την έψα και ήρθε μαζί μου στα κάγκελα. Λοιπόν, βαρέθηκε. Μπροστά, ναι. Βλέπαμε τη Μαντόνα όπως βλέπω εσάς. Ναι, ναι. Βαρέθηκε το Ναταλάκι κάποια στιγμή, σου λέει, ας κοιμηθώ λιγάκι και πέφτει στο πάτωμα του Wembley στην αρένα και αρχίζει ο κόσμος να φωνάζει. Η Ναταλία ξεστιγκούνηκε και έρχεται security. Και τη κάνει, κυρία μου, σηκωθείτε. Σηκώθηκε αμέσως. Συγγνώμη. Τη λέω, ήρθε security και αμέσως στα χαμόγελα. Αυτό είχε κάνει με τον ύπνο που λες. Δεν ήταν, ήταν Μαντόνα, αλλά. Είμαστε πολύ φίλοι με την Ναταλία, χρόνια. Είμαστε πολύ φίλοι, μένουμε μαζί. Μένουμε στο. Στο ίδιο συγκρότημα. Στο ίδιο συγκρότημα. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Η συνεργασία μας ξεκίνησε από το popcorn, παιδιά. Όταν εγώ ξεκίνησα και εγώ, λίγα χρόνια πριν από το ΜΑΤ ξεκίνησα. Και βραβεία υπήρχαν popcorn πριν γίνουν φυσικά, τα ΜΑΤ. Φυσικά, ναι, είναι τα πρώτα βραβεία που είχαν γίνει στην Ελλάδα. Έχω πριν πάει στα βραβεία popcorn. Έχω δώσει και βραβείο, βέβαια. Ναι, βέβαια. Από εκεί έχουμε γνωριστεί. Εντάξει, εγώ λατρεύω να ξέρετε τους ανθρώπους με χιούμορ. Δηλαδή, δεν μπορώ χωρίς χιούμορ, χωρίς αυτοσαρκασμό. Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος? Που μπορεί να μην τον ξέρουμε, να μην είναι γνωστός. Α, κοίταξε. Παιδική μου φίλη που την έχω παντρέψει και τη δείξατε κιόλας τώρα. Δείξατε μια φωτογραφία. Είναι η Χριστιανά. Έχουμε μεγαλώσει, είμαστε γείτονες στα Πατήσια. Αυτή θα πεις όμως. Δηλαδή, σου συμβαίνει κάτι. Μπορεί να είναι κακό. Και σε ποιον θα πάρεις εγώ στο τηλέφωνο, ποιον θα πάρεις πρώτα να πεις? Τον πόνο σου, τον μυστικό σου, τον καημό σου. Νομίζω σε αυτές τις δύο που σου είπα σίγουρα. Έχω κι άλλους ανθρώπους. Έχω παιδικούς φίλους, ευτυχώς. Το θεωρώ μεγάλη τύχη να έχεις παιδί με ανθρώπους από την παιδική σου ηλικία. Αλλά έχω κάνει και φίλους μέσα από το χώρο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, παιδιά, εντάξει, να σας πω, τόσα χρόνια είμαστε, δεν μπορεί να μην έχεις και φίλους μέσα από το χώρο. Καλά, η Ναταλία είναι ένας άνθρωπος όμως, τον οποίο και θα πω αυτό που θέλω, αυτό δηλαδή που νιώθω, και επίσης θα ακούσω και τη συμβουλή της. Όπως και εγώ πολλές φορές της δίνω συμβουλές, δηλαδή είμαστε πολύ καλοί. Και ένα τελευταίο. Ποιος είναι ένα στάρ, ξέρω εγώ, του μουσικού στερεώματος, η μία που δεν έχεις πάρει συνέντευξη και είναι το όνειρό σου? Δεν έχεις πάρει συνέντευξη με τη Μαντόνα? Μαντόνα, παιδί μου, δεν δίνει. Η Μαντόνα είναι κατηγορία. Να σου πω κάτι τώρα όμως, έτσι πως έχει γίνει, εμένα δεν μου αρέσει. Καλά, μην πας εσύ, να πάω εγώ. Εσύ κάτσε να κοιμήσουμε την Ναταλία. Δηλαδή, η Μαντόνα είναι εκπαιδευτική. Εγώ θα κάτσουμε την Ναταλία, πιούμε καφέ. Που βγάζει ένα άλμπουμ και πάει στη φίλη της Degeneres, κάνει τέτοια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την Ευρώπη. Ή θα πάνε στην Ευρώπη σε ένα σοου. Θυμάστε που είχε πάει στον Αλιάγα, που ήταν το Star Academy, τότε είχε βγάλει το Hang Up, το Confession Dance. Ναι. Είχε πάει στο show το συγκεκριμένο, πάρα πολύ τυχερό ο Νίκος, το συζητώ, και τραγούδησε με αυτούς τους Ακαδημίας και τα λοιπά. Δηλαδή, τέτοια κάνουν. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνουν συνεντεύξεις κανονικά, δίνουν σλότς και χρόνο για συνεντεύξεις αυτοί οι καλλιτέχνες αυτού του Βεληνικού. Μάλιστα.